μου ζητήσατε να κάνουμε ένα συναγερμό, μία ασφάλεια για τα στόρια, ρολά, πατζούρια, πόρτες. Λοιπόν, ένα μανταλάκι, μια μπαταρία 9V και ένα συναγερμό, ένα αλάρμ δηλαδή, να φωνάζει. Αυτά θέλουμε για να κάνουμε, να νιώθουμε ασφαλείς στο σπίτι μας μέσα. Εντάξει, για κάθε παραβίαση δηλαδή με το παραμικρό που θα κάνει, για να μας φωνάξει, να μας ξυπνήσει για τη νύχτα. Οκ, παιδιά, τι θα χρειαστούμε. Είπαμε ένα μανταλάκι και ένα καρφί, να κάνουμε μία τρύπα εδώ. Θα ζεστάνουμε ένα καρφάκι για να κάνουμε μία τρύπα. Το μανταλάκι στην άκρη θα κάνουμε. Εκεί που κλείνει δηλαδή, που πιάνει τα ρούχα. Θα το ζεστάνουμε. Πιστεύω να είναι αρκετά. Ωραία. Εντάξει. Κάναμε την τρυπίτσα μας εδώ. Λοιπόν, ένα καλωδιάκι. Θα το κάνουμε και από τις δύο πλευρές για να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα τυλίξουμε τις δύο άκρες έτσι. Και θα περάσουμε από τη μία μεριά το μανταλάκι. Από τη μία πλευρά δηλαδή το ένα, έτσι ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά θα περάσουμε το άλλο. Δηλαδή όταν κλείνει το μανταλάκι, να μας κάνει ένωση. Θα μας γεφυρώσει το ρεύμα δηλαδή. Εντάξει, έτσι ακριβώς. Τώρα, η ασφάλειά μας θα είναι ένα κομμάτι πλαστικό. Από οτιδήποτε, από ένα μανταλάκι δηλαδή το πήρα. Αν το βάλουμε εδώ ανάμεσα τώρα, θα απομονώνει τη γέφυρα που κάνει. Λοιπόν, τώρα είπαμε, συν πλην. Για να δοκιμάσουμε τώρα, το συν είναι εδώ. Μας δίνει η κατασκευή στο κόκκινο. Ωραία. Λοιπόν, συνδέουμε το ένα από την μπαταρία μας, όποιον άνε, δεν έχουμε πρόβλημα, αρκεί να πάει το συν στο συν που μας δίνει ο κατασκευαστής. Και τώρα το άλλο, από το ένα το μανταλάκι δηλαδή, θα συνδέσουμε στο ένα άκρο και το άλλο στο άλλο άκρο που βάλαμε στο μανταλάκι. Τώρα είναι απομονωμένο, δεν μας κάνει τίποτα. Για να κάνουμε το πείραμα τώρα. Ωραία. Για να το βάλουμε τώρα και σε ένα πατζούρι, σε ένα ρολό. Να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το πατζούρι μας τώρα. Για να δοκιμάσουμε. Ωραία. Έτσι όπως έχουμε τα μανταλάκια, δηλαδή όπως το πιέζουμε το μανταλάκι τώρα, θα το βάλουμε από κάτω, από το πατζούρι μας, από το ρολό μας. Δηλαδή σε περίπτωση τώρα που πάει κάποιος από έξω να τα ανοίξει, κατευθείαν θα μας φωνάξει. Ορίστε. Και αν το κάνει πιο δυνατά, δηλαδή δεν θα σταματήσει, θα φύγει. Οκ, παιδιά. Βάζουμε εδώ την ασφάλεια πάλι όπως είμαστε. Και είμαστε μια χαρά. Πολύ εύκολη κατασκευή, μπορείτε να την κάνετε. Και όχι μόνο να την τοποθετήσετε εδώ, ακόμα και στο παράθυρο, δηλαδή στην πόρτα, να βρείτε ένα σημείο για να κλείσει το μανταλάκι πίσω, εδώ. Και είμαστε μια χαρά. Να γλιτώσουμε από τους ανυπεθύμητους. Παιδιά, είδατε έτσι, όπου μπορούμε να το βάλουμε δηλαδή για να πιέσει τις δύο άκρες. Και είμαστε τέλειοι. Εντάξει, μπορούμε τώρα αυτό έτσι όπως είναι, να το κάνουμε. Να το τυλίξουμε δηλαδή. Να μην κάνουν δηλαδή, να μην γεφυρώσουν. Όσο για την μπαταρία, ξέρω, θα κρατήσει πάνω από ένα χρόνο η μπαταρία μας. Κάπου να το δοκιμάσετε αν δουλεύει.
Πολύ απλά, δηλαδή βγάζετε το πλαστικό που έχουμε βάλει εκεί και είμαστε μια χαρά. Έτσι ακριβώς. Αυτά εδώ δηλαδή τώρα μπορούμε να τα μαζέψουμε κάπως τα καλώδια έτσι σε ένα σημείο εδώ και θα έχουμε ελεύθερα, δηλαδή αυτό μπορούμε να το βάλουμε όπου θέλουμε. Να τα τυρίξουμε και αυτά λίγο. Είπαμε, κάθε κατασκευή παίρνουμε την ιδέα και εσείς το κάνετε και πιο καλό από μένα. Εντάξει, έτσι ακριβώς. Δεν θέλω να παίρνω το χρόνο σας πάρα πολύ, να κλέβω το χρόνο σας. Στα γρήγορα να κάνουμε κατασκευές απλές και δεν θα πάθει τίποτα. Σας το υπόσχομαι. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν πρόκειται να το χαλάσω τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οκ. Παιδιά, αυτά από το Γιάννη. Ό,τι μου ζητάτε κάνω. Εντάξει, προχωράμε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.